Ευχαριστώ εκ των προτέρων. Σε ένα από τα πρώτα άλμπουμ των Pink Floyd, το The Dark Side of the Moon, ακούγεται το Brain Damage, ένα τραγούδι για έναν ωραίο τρελό. Έναν άντρα που φωνάζει και κανείς δεν τον ακούει. Κάποιον που η μπάντα του παίζει πάντα ένα διαφορετικό σκοπό. Μάλλον δεν είναι τυχαίο το ότι Pink Floyd είναι το αγαπημένο συγκρότημα του Κωνσταντίνου Μπογδάνου. Δημοσιογράφος, παρουσιαστής, ραδιοφωνικός παραγωγός αλλά και οικονομικός αναλυτής, ποιητής και στιχοπλόκος, κερασιτέχνης τραγουδιστής. Κυρίως όμως ένας άνθρωπος πολυσχηδής, αντιφατικός, αιχμηρός και συγκρουσιακός. Ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος είναι από τα πρόσωπα της δημόσιας σφαίρας που ο κόσμος αγαπά ή μισεί. Ή αγαπά να μισεί. Η μετριότητα και τα χλιαρά αισθήματα προφανώς δεν το αρμόζουν. Ο πρωτότοκος γιος της εξαιρετικής δημοσιογράφου Τόνιας Αγιοπετρίτου και του μεγαλοστελέχους της Ολυμπιακής διανοούμενου και bon vivant Άρη Μπογδάνου θα κλείσει φέτος τα 37. Είναι Αθηναίος, γεννήθηκε στο Μαρούσι και μεγάλωσε στην πλατεία Αμερικής, στη βαθιά αστική καρδιά της πόλης. Αλλά ευλογεί τα γονίδια του Κερκυραίου Μαέστρου παππού του, στα οποία αποδίδει την αγάπη του και τη μουσική, και τις ναξιώτικες ρίζες του από την πλευρά της μητέρας του, για την κληρονομιά της καλής ζωής. Στην Άξο, άλλωστε, όπως λέει, έχει ζήσει σχεδόν όλα του τα καλοκαίρια και μερικές από τις ωραιότερες περιστάσεις της ζωής του. Είναι απόφυτος της σχολής Μωρέιτη, άριστος μαθητής και σπασίκλας, όπως λέει ο ίδιος, αλλά όχι φυτό. Αποφοιτητής ακόμα στο Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης της Παντίου, δούλευε σε ραδιόφωνα και περιοδικά για να βγάζει το χαρτζιλίκι του. Τα πρώτα του κείμενα, θα γράψει κάποτε ιστορία του τύπου, δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό Σπίτι και Ποιότητα Ζωής. Και ήταν μια στήλη για πούρα και για κρασιά. Αλλά τελειώνοντας το πανεπιστήμιο με άριστα παρακαλώ, ο Κωνσταντίνος κατάλαβε πως όλα αυτά η Ελλάδα, η δημοσιογραφία δεν του αρκούσαν. Εκείνος ήθελε να μάθει τι κάνει τον κόσμο να γυρίζει. Και έτσι το 2001 μετακόμισε στην Αγγλία. Στο Λονδίνο, στο King's College, έκανε ένα μάστερ στη φιλοσοφία της θρησκείας. Παρακολούθησε μαθήματα μακροοικονομικών στο London Business School και εργάστηκε επί μία τριετία στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης. Γύρισε πίσω το 2005, επειδή είχε κουραστεί, όπως δηλώνει συχνά πυκνά, να είναι οικονομικός μετανάστης πολυτελείας. Έκτοτε συνεργάστηκε με το ραδιοφωνικό σταθμό City, με τον Flash και από το 2010 με το Sky, στο ραδιόφωνο και την τηλεόραση. Στο Ευθέως, στο Sky στις 6 και εδώ και λίγους μήνες στην Προβοκάτσια. Ένα ιδιαίτερο late night show κομμένο στα μέτρα του. Είτε παρουσιάζει με το δικό του θεατράλε τρόπο, είτε κάνει συνεντεύξεις με εναλλακτικά, άγνωστα, εμπορικά ή αμφιλεγόμενα πρόσωπα, είτε πολιτικολογεί, λέει ανέκδοτα, τραγουδάει Θάνο Μικρού σε δικά του πειραγμένα στιχάκια. Κουφός ο Σόιμπλε την Ελλάδα μας σαρώνει. Από τη Γάβδο ως το Άνον Ευρωκόπη. Ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος, πάντα Κωνσταντίνος και ποτέ Κώστας, από θέση, φαίνεται να είναι ο αγαπημένος άκος του box μιας μερίδας της ελληνικής κοινωνίας, μεταφορικά και κυριολεκτικά, δεδομένου ότι το 2012 έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού στα Εξάρχεια και χρειάστηκε να νοσηλευτεί. Ακόμα πάντως και αυτοί που δεν το συμπαθούν παραδέχονται πως η ευρυμάθειά του είναι εντυπωσιακή. Ο ίδιος δηλώνει πως έχει προσήλωση στην ελληνική γλώσσα, γράφει ποίηση, έχει μάλιστα εκδώσει και μια ποιητική συλλογή με τίτλο On, και τελευταίο πειραματίζεται με τη φόρμα του διηγήματος. Η άλλη του αιμονή είναι η μουσική. Έχει όπως υπολογίζει πάνω από 10.000 βινίλια, αλλά θα πήγαινε στην άλλη άκρη του κόσμου μόνο για να ακούσει τον Τζόνι Κας, αν ζούσε. Έχει αδυναμία στην οικογένειά του και ιδίως στο μικρότερο αδερφό του, τον Δημήτρη, που είναι σκηνογράφος και σκηνοθέτης. Απολαμβάνει ένα καλό κρασί, ένα γρήγορο αυτοκίνητο και το μόνο που τον αποσυμπιέζει είναι ο έρωτας ή ένα ωραίο μεθύσι Σάββατο βράδυ στον εξαιρετικό κύριο Αντώνη Ρεπάνη. Οι φίλοι του λένε πως είναι υπεραναλυτικός, πολυπράγμων, πολύ ευγενικός και χαοτικός. Ο ίδιος λέει πως θα ήθελε να είναι λιγότερο εύπιστος. Όσο για το αν στο μέλλον θα ασχοληθεί με την πολιτική, όσο πιεστικά και αν το ρωτήσεις, δεν θα πάρεις απάντηση. Γιατί η ζωή, επιμένει, είναι μια περιπέτεια και πρέπει να αφινόμαστε στα χέρια της. Να τολμάμε ακόμα και να ακούμε στα αυτιά μας ένα διαφορετικό τραγούδι. Ή αν μέσα στο κεφάλι μας υπάρχει κάποιος που δεν αναγνωρίζουμε. Γιατί τελικά οι ωραιότερες ιστορίες γράφονται εκεί, στη σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού. Είναι απλός. Είναι. Λοιπόν, καλά, πάρα πολλά πράγματα έχουμε να πούμε. Το βίντεο, από ό,τι κατάλαβα, σου άρεσε. Ένα λάθος κάναμε, κάλια μου. Ο μπαμπάς δεν λέγεται Άρης, αλλά... Σπύρος. Σπύρος. Πλην όμως... Ζητάμε συγγνώμη. Huge respect στην Κάλια Καστάνη. Huge respect. Και είναι... huge respect για το κομμάτι που έβαλε από το The Wall. Το οποίο είναι ένα άλμπουμ που τη χθεσινή παρέα την έχει σμαδέψει. Μας έχει σφραγίσει, κανονικότατα. Φταίει για πράγματα που έχουν συμβεί στη ζωή μας.